Την απόφασή του να προχωρήσει στη διεξαγωγή νέων εκλογών στη Βολιβία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Εύο Μοράλες, καθώς διεθνείς παρατηρητές αμφισβητούν το αποτέλεσμα των εκλογών της 20ης Οκτωβρίου. Ο Μοράλες δήλωσε ακόμη ότι θα αντικαταστήσει τα μέλη του Εκλογικού Συμβουλίου που δέχτηκαν πειρά μετά τη διατύπωση κατηγοριών για ανοθεία στις εκλογές, τις οποίες ο ίδιος βγήκε νικητής, διατηρώντας το προεδρικό του αξίωμα. Βασική μου αποστολή είναι να προστατεύσω τη ζωή. Να διατηρήσω την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονομική σταθερότητα και την ενότητα ολόκληρης της κοινότητας της Βολιβίας. Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Κάρλος Μέσα, έχει υποστηρίξει ότι ο Μοράλες δεν θα πρέπει να είναι υποψήφιος στις νέες εκλογές, αφού ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες. Δεν έχω να διαπραγματευτώ τίποτα με τον Εύο Μοράλες και την κυβέρνησή του, γιατί ο πρόεδρος της Βολιβίας σκοπεύει να φορτώσει ένα μέρος της κοινωνίας, εμάς τα πολιτικά κόμματα, με μια ευθύνη που είναι αποκλειστικά δική του. Nosotros los partidos políticos una responsabilidad que es exclusivamente suya. Στις εκλογές της 20ης Οκτωβρίου ο Μοράλες όχι μόνο επικράτησε αλλά εξασφάλισε και τη διαφορά των 10 μονάδων που ορίζει το Σύνταγμα της χώρας για εκλογή χωρίς διενέργεια δεύτερου γύρου.